Στο σημερινό ξεφούρνισέ το έχω μια παρουσία έτσι ιδιαίτερη, πολύ όμορφη, πολύ ωραία μάτια. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Βάλια Χατζη Θεοδεόρου! Παρακαλώ! Μόνο στο κατάλληλο είναι εύκολο και προτείματα στα μοντάζ και θα γίνει πολύ καλά. Εδώ είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Το έχεις καταλάβει ότι θα μας μαγειρέψεις, γιατί έχεις μπει μέσα και κοιτάς το χώρο λίγο, λες τι είναι αυτά εδώ τώρα, εδώ, που έχω έρθει. Έχω καταλάβει ότι θα σας μαγειρέψω, απλά μόνο δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς τι θα φάτε. Θα σας φτιάξω λοιπόν πάρα πολύ δύσκολα. Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε παρακαλώ. Τέρμα τα ψέματα. Αφού το ξέρεις που σε θέλω και με θες. Τέρμα τα ψέματα. Δεν μαγειρεύω, αλλά φτιάχνω πράγματα για να τρώω. Ήτανε φιλοσοφία αυτό. Το έχω φιλοσοφία. Κάπου το έχω χάσει εγώ, αλλά θα σε βρω. Η μαγειρική, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο περίτεχνη. Ναι. Κάνεις έτσι λίγο πιο... πιο περίπλοκες συνταγές. Εγώ κάνω τα απλά. Πέτρος δηλαδή. Αυτά, τρέφεται. Αυτά τρώει ο Πέτρος. Τρέφεται. Απλά συντηρείται δηλαδή. Δεν είναι για να πάει από ευχαρίστηση. Τρώει απλά για να ζήσει, δηλαδή. Σου παραπονιέται. Όχι μόνο. Σου μαγειρεύει. Μαγειρεύει κι αυτός. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, κάπου πρέπει να ζήσουμε. Με τον Πέτρο πόσα χρόνια είστε μαζί. Τρία και κάτι. Τρία και κάτι. Και πόσα χρόνια συγκατοικείτε. Τρία και κάτι. Από την πρώτη μέρα συγκατοικήσατε. Από τον πρώτο μήνα. Και του χρόνου ο Πέτρος θα έχει πιο πολύ χρόνο λογικά. Ελεύθερο για να περνάτε μαζί. Μια και κοίταξε. Το καλό μεσημεράκι τελειώνει. Δεν ξέρω αν θα είναι κάπου αλλού τηλεοπτικά. Όχι, δεν θα είναι. Τα μεσημέρια θα είναι σίγουρα στο σπίτι. Πάντως. Α, τα βράδια. Θα έχει τα live. Ακόμα να δουλεύει ο άνθρωπος, να έχει τα live του. Νομίζω δεν του ενδιαφέρει το τηλεοπτικό. Με τον Νίκο πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι του βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Για να γίνουν και να περισσότερο γνωστοί και να αναδείξουν και τη δουλειά τους. Αλλά νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο τηλεοπτικά. Εσένα σε γνωρίσαμε μέσα από τον τροχό της τύχης, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, βέβαια. Τηλεοπτικά, τηλεοπτικά ήταν η πρώτη μου δουλειά, ναι. Έχω περάσει φανταστικά στον τροχό. Ο τροχός τι είναι, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, ναι. Ο Πέτρος είναι και είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή ο Πέτρος είναι εκεί χρόνια. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Όταν πήγα δεν ήξερα πού κοιτάμε, που, τι είναι. Τι σημαίνει αυτό. Σχολείο, δηλαδή, για σένα. Ναι, ναι, ναι. Σε έχουμε δει στα backstage του The Voice. Ναι. Δύο σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Θα τριτώσει το Voice. Α, δεν το ξέρω. Το ξέρω ότι κάνουμε και ένα καινούριο reality από Σεπτέμβρη, το I'm Celebrity, Get Me Out of Here. Τρώνε κατσαρίδες, κουνούπια, ναι, τρώνε. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο ίδια, project. Δείξε. Θα πήγαινε εκεί. Πολύ δύσκολο project, δεν νομίζω. Μπορεί να πήγαινε σαν παρουσιάστρια, σαν έναν άλλο ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Oh, δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα, αλλά δεν ξέρω κιόλα. Πολύ με κοιτάει βαθιά στα μάτια, δεν ξέρω. Σε είδαμε και στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα. Α, ναι. Και πολλοί σχολιάσαν ότι αυτό είναι και ένα, όπως και εμείς να πω την αλήθεια, ότι είναι ένα μίνι δοκιμαστικό, ναι, ως προς τη νέα σεζόν που έρχεται. Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα αυτή την πληροφορία την μέρα που με καλέσαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Και όμως το έχω ξανακάνει. Δηλαδή και στη ΦΕΗ έχω ξαναπάει τη Σκορδά και έχουμε κάτσει στην παρέα και έχουμε μιλήσει. Σαν ένα κανάλι ερχόταν και σου έλεγε, ναι, Βάλια και Πέτρο, θέλουμε να κάνετε πρωινό μαζί. Σαν ζευγάρι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απάντηση είναι όχι. Για άλλο project μας έχει γίνει πρόταση να είμαστε μαζί, το Just. Το Just δεν το είπες. Πού φαίνεται, λίγο πηχτή. Πηχτή, όχι, ωραία είναι. Τι είναι από ότι δεν είναι ωραία. Όχι, παιδιά, έχω γίνει χάλια. Πώς έχω μια ποδιά. Γενικά θες πλυντήρι, ολόκληρη, λοιπόν. Τέλεια. Έπρεπε να τη βάλω. Βάλαμε την ποδιά, αφού λερωθήκαμε. Πρώτη, εγώ να σου πω. Σε δίνει να ξέρει, σε συμπαθώ. Ναι. Δεν το έκανα. Γιατί. Με κακία, με κακή πρόθεση. Εντάξει, είναι κακό. Δεν το είπε, φάει. Είναι τόσο κακό. Δεν υπάρχει κανείς από πίσω, μαθημόνι μας, αλλά αν είχαμε κόσμο, θα χειροκρότα, γεβάλια μου. Δύσκολη συνταγή, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Γκουρμέ σήμερα το ξεφούρνισε εδώ. Κάτ. Και το χρόνο μας. Καταρχάς να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε τον Νέι, υπάρχω εγώ τη διασκευή του τραγουδού του σε σχέση με Γαρμπί, το λένε οι Αλκατράς. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Πέτρο που έχει γιορτή του σήμερα. Χρόνια πολλά και χρόνια στον πολλά, Πέτρο. Χρόνια πολλά. Να το δώρο σου βρε, τη Βάλια φέραμε εδώ. Να ακούσεις τι λέει για σένα. Επίσης, μήπως έπρεπε να την κάνεις πρώτο τραπέζι πίστα, αντί για το ξεφούρνισέ το. Εγώ να πω μόνο το ξεφούρνισέ το, το κάνει η Παρασκευή ο Κωνσταντίνος, γιατί μετά παίρνει ρεπό ένα διμεράκι. Πόνι στο στομαχάκι. Πώς μου άρεσε εμένα πάντως, που τα απάντησε όλα σε σχέση, ας πούμε, το αν θα θέλει να κάνει πρωινό. Δεν λέει θα δούμε και θα βλέπει. Είναι σαν ο Πέτρος να ξέρει ότι θέλει να κάνει τηλεόραση. Αυτό που είχαν πει και σε εμάς εδώ στην εκπομπή, ότι θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και όχι να κάνουν τηλεόραση. Και εκείνη δεν το βλέπει σαν κάτι θα κάνει μαζί του, νομίζω. Θέλει να το διαχωρίσει λίγο.
Έτσι ένιωσα εγώ, ναι, τουλάχιστον. Γιατί ως δίδυμο δεν θέλουν να κάνουν κάτι μαζί. Ναι. Η ίδια όμως, ωστόσο, πηγαίνει σε εκπομπές. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι δοκιμαστικό, αλλά πολλές φορές δεν στο λένε κιόλας. Έτσι είναι τα δοκιμαστικά. Τα σωστά σου λένε, έλα καλεσμένη, κάτσε μια ωρίτσα, ναι, και είναι το δοκιμαστικό. Έτσι, αν το περνάς, ναι, το καταλαβαίνεις. Αν το περνάς. Πάντως, τους έχει γίνει πρόταση για κάτι μαζί, για το Just που μας είπε, άσχετα που δεν ευδοκίμησε για να περάσει παρακάτω και να τους δούμε στο τηλεοπτικό. Γιατί δεν μου είχε περάσει το μυαλό και μόλις το είπε τώρα, λέω όντως. Δεν ξέρω καθόλου βέβαια πώς τα λέει η Βάλια. Τι λέμε εμείς. Νομίζω ότι την παρουσία θα έχει πάντως. Από ό,τι μου είπε, μαγειρεύει καλύτερα από ό,τι τραγουδάει. Οπότε κάντε τους συνειρμούς μόνος σας. Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν θέλω όχι παιδιά να πω ότι το φαγητό ήταν πολύ ωραίο πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Ήταν νόστιμο. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τα μαθήματα μαγειρικής The Culinary Center που βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Μπορείτε να πάτε και κατά τη σεμινάρια να μαγειρέψετε. Νομίζω μετά από αυτό το βίντεο πρέπει να γραφτεί και η Βάλια λίγο να κάνει μερικά μαθήματα. Έλα! Έλα μωρέ, την πειράζω λίγο. Εντάξει, την πειράζω. Πολύ, πολύ όμορφη κοπέλα. Πολύ καλή επιτυχία να έχει. Ό,τι και αν κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο σύντροφος και ο πέντρος.